Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχήν για την παρουσία σας στο δεύτερο συνέδριο του Security Project. Οι περισσότεροι, ίσως και όλοι εδώ μέσα, στην αίθουσα αυτή καλούμαστε να καλύψουμε ένα μέρος του συνόλου αυτού που ονομάζουμε ασφάλεια. Είτε ως εγκαταστάτης συναγερμών, συστημάτων λήψης εικόνας, ήπειρα ασφάλειας ή ως ιδιοκτήτες μιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. Οι άνθρωποι που εμπλέκονται στο χώρο μας πρέπει να καλύψουν κάθε είδους ανάγκη που αφορά την προστασία χώρων ή ατόμων, χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα αλλά και εξειδικευμένη τεχνολογία στο μεγαλύτερό της βαθμό. Οι τεχνικοί που εγκαθιστούν συναγερμούς, κάμερες, πυρασφάλεια, access control κλπ. Σε ένα σπίτι, ένα επαγγελματικό χώρο ή ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, καλούνται όχι απλά να τοποθετήσουν το σύστημα, αλλά κυρίως να μελετήσουν, να προτείνουν και τελικά να ικανοποιήσουν την ιδιαιτερότητα του πελάτη τους, ώστε να επιτύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλειά του. Για να επιτευχθεί αυτό, βέβαια, εμπλέκονται και άλλες ειδικότητες, όπως οι IT managers για τις δικτυώσεις και τους υπολογιστές, οι τεχνικοί ή υπεύθυνοι ασφάλειας, είτε της εταιρείας security που εγκαθιστά το σύστημα, ή του πελάτη. Αυτοί είναι αρχικά οι άνθρωποι που θα αναλύσουν και θα δώσουν τις κατευθύνσεις για μια σωστή κάλυψη του χώρου. Ακόμα όμως και όταν επιτύχουμε μια σωστή και ολοκληρωμένη εγκατάσταση συναγερμού, οι εμπλεκόμενοι δεν μειώνονται στο ελάχιστο. Αντίθετα, γίνονται ακόμα περισσότεροι. Οι φύλακες των χώρων, οι περίπολοι, πεζοί με οχήματα, οι χειριστές των κέντρων λήψης, οι πολιτές και, εν κατακλείδη, η ίδια η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, η οποία πρέπει να κινεί τα νήματα και να ισορροπεί όλες τις παραμέτρους. Εξηγώντας καλύτερα την έννοια των εμπλεκόμενων, φανταστείτε τους χειριστές ενός κέντρου λήψης. Ο χειριστής, για παράδειγμα, δεν αρκεί να διαχειριστεί ένα σήμα διακοπής ρεύματος ή μία διάρρηξη, πρέπει ταυτόχρονα να μπορεί να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες για την ακύρωση ενός συναγερμού ή την απομόνωση μιας ζώνης, να γνωρίζει δηλαδή πολύ καλά το σύστημα του πελάτη. Ο πολιτής πάλι της επιχείρησης πρέπει να γνωρίζει τελικά όχι μόνο τις νέες τεχνολογίες που εμφανίζονται, αλλά και τους πελάτες που θα μπορούσαν να τις χρησιμοποιήσουν. Και όλοι τελικά οι εμπλεκόμενοι, λιγότερο ή περισσότερο, αποτελούν τον βασικό κορμό για την επίτευξη του σκοπού που ονομάζουμε ασφάλεια. Στις μέρες μας, οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν ξεφύγει από την απλή κάλυψη ενός χώρου με ένα σύστημα συναγερμού. Σε αυτή τη λογική, εξάλλου, έχει διαφοροποιηθεί και ο τρόπος χρέωσης του πελάτη από ένα απλό εφάπαξ ποσό. Τόσο οι χρεώσεις όσο και το χρονικό διάστημα των παρεχόμενων υπηρεσιών μπορεί να είναι ευμετάβλητο και οπωσδήποτε ανάλογο με την υπηρεσία που του προσφέρουμε. Διαφορετική χρέωση μιας βασικής σύνδεσης με ένα κέντρο λήψης, διαφορετική λήψη εικόνας, περιπολίας, περιοδικών συντηρήσεων. Ο κατάλογος είναι μακρύς και εδώ εμπλέκεται και το λογιστήριο που καλείται να χειριστεί όλα τα παραπάνω και να τα διατηρήσει σε έλεγχο και τάξη. Είναι φανερό λοιπόν ότι η ασφάλεια είναι ένας πολυπίκυλος οργανισμός και ως τέτοιον θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Εάν όλα τα υποσυστήματά του λειτουργούν και συνεργάζονται αρμονικά, τότε ο οργανισμός θα παραμείνει υγιής και ζωντανός. Δική μας έννοια είναι να εξασφαλίσουμε τις συνθήκες εκείνες που θα διατηρήσουν τον οργανισμό ζωντανό και αυτές δεν είναι άλλες από άριστη γνώση τεχνολογίας, υποδομές και ασφαλώς να υπάρχει όραμα. Ας αναλύσουμε όμως λίγο παραπάνω, σημειώνοντας ότι το μέγεθος της επιχείρησης, είτε απασχολεί ένα άτομο είτε 100, δεν πρέπει να επηρεάσει τα στάνταρτς ασφάλειας που θέτει. Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία κυρίως δεκαετία, με τις πολλές μεγάλες ταχύτητες στο ίντερνετ, τους ισχυρούς επεξεργαστές, την τυποποίηση των συστημάτων δικτύωσης και μεταφοράς δεδομένων και την εξέλιξη του λογισμικού
σε επίπεδο ασφάλειας μετάδοσης δεδομένων, αλγορίθμων και συμπύκνωσης, αναφορικά με τη λήψη εικόνας, έχει ανοίξει νέους δρόμους στο θέμα ασφάλειας. Μπορούμε πλέον να πούμε ότι ζούμε στην εποχή της ενσωματωμένης λογικής, στα αισθήματα που μας περιβάλλουν. Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Για παράδειγμα, τα σύγχρονα συστήματα αναγνωρίζουν και διαχωρίζουν τον άνθρωπο που κινείται σε έναν παγιδευμένο χώρο από έναν εισβολέα. Τα έχετε δει από τους προηγούμενους συνομιλητές με τα video analytics. Οι κάμερες αναγνωρίζουν ανθρώπους, ζώα και αντικείμενα, ενώ τα αισθητήρια διευρύνονται και γίνονται ακόμα πιο αξιόπιστα. Ο τεχνικός πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για την εξέλιξη αυτή, να εμπλουτίζει και να βελτιώνει τις δεξιοτεχνίες του. Ο υπεύθυνος ασφάλειας πάλι θα πρέπει να σχεδιάζει τη βέλτιστη εγκατάσταση με χρήση των κατάλληλων υποσυστημάτων, αισθητήρες, κάμερες κλπ., ενώ παράλληλα να είναι σε θέση να την ελέγχει και να την πιστοποιεί. Τελικά μιλάμε για ένα σύστημα τυποποίησης των εργασιών από την τήρηση ενός χρωματολογίου στις καλωδιώσεις έως και την αναλυτική χαρτογράφηση μιας εγκατάστασης. Ο τρόπος για να το πετύχουμε αυτό είναι εκπαίδευση με τακτικά σεμινάρια και συνεχή ενημέρωση. Το δεύτερο κατά σειρά συστατικό της ασφάλειας είναι οι υποδομές. Στον εξοπλισμό ενός κέντρου λήψης ή μιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφάλειας εντάσσονται οι δέχτες λήψης σημάτων συναγερμού με όλα τα είδη τεχνολογιών που υπάρχουν, το δίκτυο της επιχείρησης, τα υποσυστήματα switches και λοιπά που αναφέρονται μέσα, routers, διακλαδωτές και αυτά, οι υπολογιστές, οι σερβερς, τα τερματικά, UPS, DSL modems, τηλεφωνικά κέντρα, οι video servers, firewalls, backup υποσυστήματα και βεβαίως το λογισμικό. Θα έλεγα λογισμικό. Αυτό όχι για να υπερτονίσω την σπουδαιότητα και πόσο σημαντικό είναι ένα λογισμικό, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε το ρυθμιστικό ρόλο και την αναγκαιότητα ύπαρξης του λογισμικού αυτού στην πλέον αναπτυγμένη και σύγχρονη μορφή του. Μια μικρή αναφορά στα είδη των λογισμικών που κυκλοφορούν σε μια επιχείρηση. Επισημένοντας τα πιο σημαντικά. Λογισμικό λήψη σημάτων συναγερμού, λογισμικό λήψη εικόνας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, περιπολιών, λογισμικό αποστολής ενδοεταιρικών μηνυμάτων, προστασίας από ιούς, στατιστικών, ψηφιοποίησης και αρχιοθέτησης εγγράφων και τεχνικών φυλαδίων, λογισμικό για downloading, όσοι κάνετε downloading στα συστήματα συναγερμού, λογισμικό CRM, λογισμικό ERP. Φανταστείτε λοιπόν πόσο μεγάλος είναι ο αριθμός εφαρμογών που πρέπει να εγκατασταθεί και να παραμετροποιηθεί σε μία θέση εργασίας όταν χαλάει ο υπολογιστής, στην προκειμένη περίπτωση. Όσο δύσκολοι ή συγκεκριμένοι μπορεί να φαίνονται οι παράγοντες της υποδομής ή της παρακολούθησης των νέων τεχνολογιών σε μία επιχείρηση, τόσο απόλυτο, ξεκάθαρο και στοχευμένο οφείλει να είναι το όραμά της. Μιλώντας για τις επιχειρήσεις συστημάτων ασφαλείας, όπου η ασφάλεια είναι το πρωτεύον μέλημα της επιχείρησης, το όραμα μπορεί να συμπυκνωθεί σε λίγες γραμμές. Θέλουμε να πετύχουμε άριστες υπηρεσίες ασφάλειας με εξοικονόμηση πόρων, αλλά χωρίς έκπτωση στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Στη συνέχεια θα ήθελα να σας περιγράψω μια ιδανική, κατά τη γνώμη μου, λειτουργία μιας τέτοιας επιχείρησης. Φανταστείτε, ο πολιτής κλείνει τη συμφωνία με τον πελάτη. Στον υπολογιστή του ή στο κινητό καταχωρεί τα βασικά στοιχεία του νέου πελάτη. Καταχωρεί τις ανάγκες, τις ζητήσεις του πελάτη και τις προωθεί στο τεχνικό τμήμα για χαρτογράφηση και αξιολόγηση. Ο τεχνικός υπεύθυνος κάνει αυτοψία του χώρου και με κινητό ή το τάμπλετ φωτογραφίζει, καταγράφει τις θέσεις που θα τοποθετηθούν τα αισθητήρια των καμερών και των άλλων συστημάτων που θα εγκατασταθούν και μαζί με το γεωγραφικό στίγμα της θέσης του πελάτη αποστέλνει μέσω ίντερνετ στο κεντρικό υπολογιστή της εταιρείας.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση αναφορικά με το θέμα του ίντερνετ. Όταν λέμε μεταφορά δεδομένων μέσω ίντερνετ και σύνδεση με την εταιρεία, δεν εννοούμε απλά μπαίνουμε σε μια ιστοσελίδα της εταιρείας, πληκτρολογούμε όνομα χρήστη, κωδικό και μπαίνουμε και μπορούμε να τροποποιήσουμε ή να δούμε τα στοιχεία του πελάτη. Αυτό δεν είναι ασφάλεια. Εμείς μιλάμε για συσκευές πιστοποιημένες που έχουν δέσει με τις εφαρμογές και τα συστήματα του κέντρου λήψης και η πρόσβαση και η μεταφορά των δεδομένων από αυτές τις συσκευές γίνεται κρυπτογραφημένα και πλήρως ασφαλισμένα. Τότε μιλάμε για ασφάλεια. Ακόμα και στις τραπεζικές συναλλαγές, γιατί αυτό αναφέρεται συχνά, χρησιμοποιούμε συσκευή με κωδικούς. Κλείνω την παρένθεση αυτό σχετικά με το ίντερνετ. Λοιπόν, αναφερόμασταν στον τεχνικό υπεύθυνο που κάνει αυτοψία και ενημερώνει την εταιρεία. Ο πολιτής, έχοντας πια όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα, κάνει κοστολόγηση, κάνει την τελική προσφορά στον πελάτη. Κλείνει η δουλειά. Το συνεργείο προχωράει την εγκατάσταση βάσει του σχεδίου που έχει καταρτιστεί από τον τεχνικό υπεύθυνο. Το συνεργείο αντλεί τα σχέδια και τις οδηγίες εγκατάστασης αφού συνδεθεί μέσω ίντερνετ και με τη χρήση ενός tablet ή laptop, ο υπεύθυνος συνεργείου καταγράφει και τσεκάρει προοδευτικά την εγκατάσταση. Στο σημείο αυτό, ο τεχνικός υπεύθυνος χωρίς τη φυσική του παρουσία, είπα απλώς να φανταστείτε την όλη διαδικασία, έτσι, χωρίς τη φυσική του παρουσία, μπορεί να επιβλέπει την εγκατάσταση. Βλέπει την εξέλιξη, βλέπει τις φωτογραφίες των συστημάτων που εγκαθίστανται. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ο υπεύθυνος συνεργείου ζητάει κωδικό και σύνδεση με το κέντρο λήψης. Αρχίζει να στέλνει σήματα και κάνει τις ανάλογες δοκιμές. Το κέντρο λαμβάνει τα σήματα και αφού ανοιχνεύσει πρωτόκολλο και την κωδικοποίηση του εγκατεστημένου συναγερμού, ελέγχει τη λήψη των σημάτων από όλες τις ζώνες του πελάτη και επιβεβαιώνει την ορθότητα της εγκατάστασης. Το λογισμικό του κέντρου λήψης έχει αυτόματα αναγνωρίσει τα partitions με τις ζώνες και απομένει μόνο να γίνει η καταχώρηση των χρηστών που οπλίζουν αφού οπλίζουν το σύστημα και πιθανόν να περαστούν οι ιδιαιτερότητες, ας πούμε, στην περίπτωση διακοπής ρεύματος, γιατί έχει ψυγεία. Το λογισμικό σε άμεση σύνδεση με το λογιστήριο δημιουργεί αυτόματες χρεώσεις ανάλογα με τις υπηρεσίες που του παρέχει το κέντρο και προχωράει η κοστολόγηση του πελάτη. Ακόμα και όταν όλα έχουν πάρει τη σωστή πορεία, δηλαδή από το κλείσιμο της δουλειάς μέχρι την τιμολόγηση του πελάτη, υπάρχει μια παράμετρος τόσο σημαντική, η έλλειψη της οποίας μπορεί να γκρεμίσει το οικοδόμημα που με τόσο κόπο χτίσαμε. Αυτή η παράμετρος δεν είναι άλλη από τη διαχείριση των βλαβών. Το τεχνικό τμήμα πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα για τις βλάβες, να ομαδοποιούνται ανά περιοχή και να αποκαθίστανται από τα συνεργεία σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Ο τεχνικός υπεύθυνος του κέντρου λήψης πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει την αποκατάσταση βλαβών, αλλά και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, να επεμβαίνει με τρόπο πυροσβεστικό και να επιλύει διαφορές και παρεξηγήσεις, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να μπορεί να ενημερώνει και τους εξωτερικούς συνεργάτες, τους εγκαταστάτες, για την πορεία και την αποκατάσταση των συγκεκριμένων βλαβών. Ακόμα και αν οι εγκαταστάτες αποκαθιστούν τις βλάβες, αυτό πρέπει να μπορεί να περάσει μέσα από το κέντρο και να μπορούμε ακόμα και να ενημερώσουμε τον πελάτη ότι ναι, έχουν αποκατασταθεί οι συγκεκριμένες βλάβες. Οι βλάβες κανονικά θα πρέπει να είναι η ρουτίνα της επιχείρησης, να ακολουθούν μια συγκεκριμένη τακτική αποκατάστασης και να υπάρχει άμεση πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων. Ολοκληρώνοντας, θα λέγαμε ότι για να επιτευχθεί ο κύκλος της ασφάλειας και να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τους πελάτες μας, περιφρονώντας τη ζωή και την παρουσία τους, πρέπει να στοχεύσουμε στην αρμονική συνεργασία όλων των τμήματων της επιχείρησής μας. Αυτό είναι το όρμα και τις δικές μας επιχείρησεις. Αυτό θα θέλαμε να επιτύχουμε στοχεύοντας σε κάτι νέο, δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο. Η πολύχρονη συνεργασία μας με τα κέντρα λήψης, η προσωπική επαφή
με τους ανθρώπους που το απαρτίζουν, η επιθυμία μας να προσφέρουμε τις υπηρεσίες εκείνες που θα αποτελέσουν την ασπίδα προστασίας που χρειάζονται οι πελάτες σας, μας οδηγεί στην υλοποίηση μιας νέας εφαρμογής, ενός νέου κεντάβρου, το CentavNet. Στο σημείο αυτό οφείλουμε να πούμε ότι δεν θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε αυτή την εφαρμογή χωρίς την αμέριστη ηθική και υλική υποστήριξη των πελατών μας. Είμαστε πεπισμένοι ότι το πρόγραμμα CentavNet θα καλύψει το κενό που υπάρχει παγκοσμίως για μια τόση ολοκληρωμένη εφαρμογή και θα προσφέρει σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αυτό το επιπλέον συστατικό που επιζητούν οι πελάτες σας και διακρίνει τις εταιρείες του χώρου μας. Μου κάνουν συχνά μία ερώτηση. Γιατί πρέπει να αλλάξει λογισμικό? Και οι δικοί μας πελάτες και οι υποψήφοι πελάτες μας. Μια χαρά δεν είναι το λογισμικό που διαθέτω αυτή τη στιγμή, δεν κάνει τη δουλειά του? Εγώ θέτω ένα άλλο ερώτημα. Ποιος έχει εδώ μέσα ένα αυτοκίνητο της δεκαετίας του 90? Δεν μου απαντάει κανένας μάλλον. Και όσοι το έχουν θα το έχουν καθαρά για συναισθηματικούς λόγους. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν θα μπορούσαμε να έχουμε και λογισμικό της δεκαετίας του 90. Εκείνη την εποχή ο τρόπος προγραμματισμού ήταν πολύ συγκεκριμένος. Είχαμε συγκεκριμένα δεδομένα, είχαμε έναν τρόπο προγραμματισμού και φτιάχναμε μια εφαρμογή η οποία ουσιαστικά έλεγε ότι αυτά είναι τα δεδομένα που μπορείτε να αξιοποιήσετε. Μέχρι εκεί μπορείτε να δουλέψετε. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Όπως στα ηλεκτρονικά συστήματα η εξέλιξη είναι ραγδαία τις τελευταίες δύο δεκαετίες, το ίδιο συμβαίνει και με τις τεχνολογίες προγραμματισμού. Από το 2000 και μετά ήρθε η τεχνητή νοημοσύνη. Τα συστατικά της οποίας είναι τρία. Είναι τα έμπειρα συστήματα, είναι τα νευρονικά δίκτυα και είναι ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός. Θα μου πείτε τώρα αυτά τι ρόλο έχουν με όλη αυτή την ιστορία. Ποιος έχει χρησιμοποιήσει έμπειρα συστήματα? Κάθε φορά που παίρνετε ένα τηλέφωνο σε μια τράπεζα για να ενημερωθείτε για το λογαριασμό σας, σας απαντάει μια κυρία αυτόματα και σας λέει πέστε αυτές τις λέξεις και σας καθοδηγεί και εσείς προχωράτε μέχρι να φτάσετε στο αποτέλεσμα. Αυτό είναι ένα έμπειρο σύστημα. Νευρονικά δίκτυα. Η αναγνώριση πινακίδων. Τα video analytics. Τα χρησιμοποιούμε. Και ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός ή οι οντοκεντρικές εφαρμογές έχουν την συγκεκριμένη, την εξής λογική. Η πληροφορία είναι πολύ μεγάλη. Πολλά δεδομένα αυξάνονται συνεχώς. Άρα λοιπόν μία εφαρμογή δεν μπορεί να σταθεί εξελιχτικά σε αυτό το επίπεδο. Και άλλαξε η δομή προγραμματισμού. Τα δεδομένα πλέον αλλάζουν την εφαρμογή. Δημιουργούμε λοιπόν μία εφαρμογή που έχει την εξής ικανότητα. Όσο εισραίουν νέα δεδομένα, τόσο αυτή εξελίσσεται και δημιουργούνται τα αντικείμενα. Μια σφαιρική πλέον άποψη. Έρχεται μια καινούργια τεχνολογία, δεύτερο αντικείμενο. Και έτσι λοιπόν δεν θα μπορούσαμε κι εμείς να σταθούμε έξω από αυτό, από αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι εξέλιξη. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ.